Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με τις τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά fake news στο διαδίκτυο. Είναι πολλά τα συμβάντα, τα περιστατικά απόκρυψης συμβάντων εντός της Ρωσίας στο μέτωπο των τραγικών περιστατικών και του αιματοκυλίσματος στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Fake news λοιπόν και απόκρυψη πραγματικών στοιχείων και γεγονότων. Θέλω να πάμε και να σου μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Αλετρά, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Τα είχαμε ξαναπεί και πέρυσι, κύριε Αλετρά. Χαρά και τιμή που σας φιλοξενούμε και φέτος στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, νομίζω, τα είχαμε ξαναπεί. Ακριβώς. Και είχαμε ξαναπιάσει το θέμα των fake news, βέβαια, και πέρυσι. Καθώς ήσασταν ο Έλληνας ερευνητής, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ανακάλυψε τον τρόπο αναφορικά με ποιους διασπείρουν fake news στο διαδίκτυο. Ναι, είχαμε κάνει πέρσι μια έρευνα με την ομάδα μου εδώ στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ σχετικά με την συμπεριφορά χρηστών όσον αφορά το πόσο επιρρεπής είναι κάποιος χρήστης στο να διαμοιράσει πληροφορίες οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο fake news, όπως λέμε στα αγγλικά, οι οποίες τέλος πάντων δεν έχουν εξακριβωθεί ή δεν περιέχουν αληθείς πληροφορίες. Μάλιστα, βιώνουμε μια δύσκολη, ξεχωριστή, τραγική συγκυρία που αφορά όλη την ανθρωπότητα, δεν αφορά μόνο τη Ρωσία, δεν αφορά μόνο την Ουκρανία. Αυτές τις τελευταίες 6 ημέρες έχετε καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα που να αφορά fake news στο διαδίκτυο με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία? Δυστυχώς δεν έχουμε ξεκινήσει κάποια έρευνα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό που θέλω να πω πριν τοποθετηθώ σχετικά με τα fake news κατά τη διάρκεια του πολέμου, να πω ότι είναι θλιβερή όντως η κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ελπίζω το συντομότερο δυνατό να υπάρξει κάποια επίλυση και τερματισμός του πολέμου. Αυτό που θέλω να πω σχετικά με την διασπορά fake news είναι ότι το ενδιαφέρον, να το πω έτσι, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη πολεμική σύγκρουση στην οποία χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να, κατά κάποιο τρόπο να αποστάρουν, να διαμοιραστούν πληροφορία από τα γεγονότα, από την και υλικό, του και υλικό, πλάνα, φωτογραφίες που αποτυπώνουν και το μέγεθος της τραγωδίας. Ναι, βεβαίως. Και εδώ το πρόβλημα είναι διτό. Κατά κάποιο τρόπο είναι δύσκολο να φιλτραριστεί η πληροφορία σε ποιους καταφτάνει. Και δεύτερον, είναι πολύ δύσκολο στο να εξακριβωθεί εάν και ποια γεγονότα από αυτά είναι αληθή ή ψευδή. Και προφανώς όλο αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές ώστε να προωθήσει. Πάμε στην πλευρά τώρα του ανθρώπου ο οποίος μπαίνει απλά για να περιηγηθεί στα social media, στην προσωπική του σελίδα. Ποιοι είναι οι τρόποι προκειμένου να προφυλαχθεί αυτός ο άνθρωπος? Και έχουμε να κάνουμε και με μικρά παιδιά. Ναι, βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν αλγόριθμοι, λέξεις κλειδιά, αν θυμάμαι καλά, μου είχατε πει πέρυσι. Βεβαίως, ναι. Μέθοδοι οι οποίοι μπορεί να βασιστούν σε λέξεις κλειδιά, ώστε να φιλτραριστεί κάποιο περιεχόμενο το οποίο να είναι ακατάλληλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια πληροφόρηση εάν οι πλατφόρμες μέσω κοινωνικών δικτύων έχουν εφαρμόσει κάποιες από αυτές τις τεχνικές, προφανώς Facebook, Twitter ή Instagram, TikTok. Και δεύτερον είναι το πρόβλημα το ότι δεν ξέρουμε κατά πόσον κάποιο από αυτό το υλικό
αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ή όχι. Και εκεί υπάρχουν πάλι αυτόματες μέθοδοι οι οποίοι μπορούν να εξακριβώσουν με κάποια ακρίβεια εάν μια πληροφορία όντως είναι αληθινή. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάπως η κατάσταση είναι λίγο αλεξέλεγκτη. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, ωστόσο σε ένα δεύτερο και τρίτο στάδιο, στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα πρώτα λεπτά, το κακό έχει γίνει. Ναι, όντως. Αυτό που λέτε είναι έτσι. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι πληροφορίες οι οποίες είναι ψευδείς μπορούν να διαμοιραστούν ταχύτατα, να διαδοθούν ταχύτητα στο δίκτυο και να φτάσουν σε εκατομμύρια ανθρώπους. Και βεβαίως το κακό έχει γίνει. Μετά είναι πολύ δύσκολο να πληροφορήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο ότι τέλος πάντων κάποιες από αυτές τις πληροφορίες δεν ήταν αληθινές. Ξέρετε, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ουκρανών αυτή τη στιγμή παραμένουν αποστασιοποιημένοι, συνειδητά δεν μπαίνουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν τη δυνατότητα ακόμα οι άνθρωποι. Προκειμένου να βάλουν ένα φρένο στη λεγόμενη και παραπληροφόρηση, που πιθανότατα σύμφωνα με αυτούς να προέρχεται και από την πλευρά της Ρωσίας. Δεν ξέρω, τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι η πρώτη φορά που σε τόσο ευρεία κλίμακα εκατομμύρια άνθρωποι λένε stop, βάζουν φρένο, δεν θα μπω στο διαδίκτυο, δεν θέλω να γίνω μέρος μιας γενικότερης παραπληροφόρησης και ενός κλίματος fake news. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε, δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά προφανώς μου ακούγεται σαν μια καλή στρατηγική από την πλευρά της Ουκρανίας, γιατί έχουμε δεδομένα και έχουμε ενδείξεις από ανάμειξη bots ή λογαριασμών, τέλος πάντων, οι οποίοι προσπαθούσαν να προωθήσουν συγκεκριμένες ατζέντες σε εκλογικές διαδικασίες στην Αμερική, αλλά και σε δημοψηφίσματα όπως στο Brexit εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά της Ρωσίας. Ναι, βεβαίως. Και προφανώς μια στρατηγική αποχής ίσως να έχει κάποιο καλό σκεπτικό εδώ. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό. Τι πρέπει να μας παραξενέψει, με τι πρέπει να έχουμε αμφιβολία σε μία είδηση, στο πρώτο φίλτρο που μπαίνει, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία του πολέμου? Αυτό που θα πω είναι κάτι το οποίο είχα πει και πέρσι. Θα πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στο να εμπιστευόμαστε πληροφορίες ενώ αυτές δεν έχουν εξακριβωθεί. Και από πολλές φορές, σας διακόπτω και συγγνώμη, ανύπαρκτες ιστοσελίδες που μας πετάγονται ξαφνικά εκεί στην περιήγησή μας. Βεβαίως, δεν είναι και μόνο από ανύπαρκτες ιστοσελίδες. Είναι και από ιστοσελίδες οι οποίες ίσως να είναι και πιο mainstream, να το πω έτσι. Δεν είναι μόνο ιστοσελίδες οι οποίες είναι τυχαίες και έχουν δημιουργηθεί τώρα. Γενικά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να ελέγχουμε μόνοι μας, αν μπορούμε, από διάφορες πηγές την εγκυρότητα μιας πληροφορίας, και προφανώς πριν διαδώσουμε κάτι θα πρέπει να το έχουμε τσεκάρει 10 και 100 φορές, θα έλεγα. Σωστά. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε υπό διαφορετικές συνθήκες και συγκυρίες, βέβαια. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνήθεια. Σας ευχαριστώ θερμά.